Πάμε τώρα σε ένα χαρά λεμονή, γιατί είχαμε φωτιά χθες στο Τηναχαρνές. Κάηκαν εργοστάσια, κάηκαν περιουσίες. Για δώσε μας πληροφορίες για αυτή την πυρκαγιά, η οποία πραγματικά ήταν θρίλερ για όλο το βράδυ. Έτσι ακριβώς. Είναι μία από τις πολλές πυρκαγιές που ξέσπασαν και χθες, δυστυχώς. Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη ήταν σε σχεδόν κατοικημένη περιοχή και όπως είπε, σε εργοστάσια. Οι ισχυρές δυνάμεις, επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής έδιναν μάχη όλο το βράδυ για να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία ξέσπασε γύρω στις 11, ξεκινώντας από χαμηλή βλάστηση σε υπαίθριο χώρο ανάμεσα σε εργοστάσια, κοντά στη λεωφόρο Καραμαλή, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε στο ρέμα της Χελιδονούς, προκαλώντας το πέρασμά της ζημιές σε επιχειρήσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά στο μήκος του ρέματος της Χελιδονούς μέσα σε 2,5 ώρες από την έναρξή της. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην κατάσβεση στο εργοστάσιο Χαρτικών, ενώ η αιστεία της φωτιάς σε άλλο εργοστάσιο εκείνη την ώρα με τα πλαστικά είχε σχεδόν σβήσει. Όμως και τα δύο εργοστάσια έχουν καεί ολοσχερώς, όπως και 4 αυτοκίνητα. Στο σημείο επιχείρησαν 88 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο τμήματων και 24 οχήματα. Συνδρομή παρήχαν υδροφόρες του Δήμου και εθελοντές πυροσβέστες, όπως και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής εστάλησαν 2 μηνύματα από το 112. Το πρώτο τους ενημέρωνε για την πυρκαγιά, ζητώντας να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Για το δεύτερο, καλούσε όσους βρίσκονται κοντά στο ρέμα της Χελιδονούς να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού. Ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει φωτιά στη συγκεκριμένη περιοχή. Στο ρέμα της Χελιδονούς και πέρσι, νομίζω, και πρόπερσι, ειδικά πρόπερσι, ναι, η φωτιά είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ που ήμασταν στο εκκλησάκι της Παναγίας Χελιδονούς, που είναι στο ύψος προς τη Κηφισιά από το ρέμα και ξεκινάει από Αχαρνές, και πραγματικά υπήρχε πολύ μεγάλος φόβος. Μήπως για να σωθούν οι κατοικίες, να σωθεί το εκκλησάκι, και είχε καταβληθεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τώρα, βέβαια, το πώς γίνεται σε εργοστασιακή περιοχή να μπαίνουν φωτιές, εκεί επιτρέψτε μου να πω ότι πρέπει να υπάρχει δόλο. Πάμε, έχουμε μια εξέλιξη, να πούμε συγγνώμη, Ανδρέα. Έχουμε πυρκαγιά πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο. Η φωτιά έχει ξεσπάσει οικόπεδο στον Ασπρόπυργο και καίει παλέτες με σκουπίδια. Στο σημείο έχουν σπεύσει 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και από αέρας επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Είναι δύσκολη ημέρα σήμερα για την πυροσβεστική υπηρεσία. Βρίσκονται πραγματικά σε αναμένα κάρβουνα, γιατί ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι τεράστιος και σήμερα. Είδαμε και τι έγινε στην Πάτρα χθες, που πραγματικά ήταν ανατριχιαστικές οι εικόνες και οι στιγμές που έζησαν πολίτες στην Πάτρα. Βλέπουμε ηλικιωμένους αστυνομικούς να μεταφέρουν άλλους ηλικιωμένους να τον εσώσει. Είδαμε πραγματικά να γίνονται τραγικά πράγματα.